Κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτανη, αγαπητοί κύριοι πρόεδροι, κύριοι συνάδελφοι, θα μιλήσουμε για συναρπαστικές πραγματικά εξελίξεις στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας που αφορούν κυρίως τη μεταφραστική έρευνα και τη μεταφραστική θεραπευτική. Να ξεκινήσουμε από την καρδιακή ανεπάρκεια με επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως. Η ΔΑΠΑ γλυφλοζίνη σε κλάσμα εξωθήσεως κάτω του 40%, μικρότερο από 40%, μείωσε κατά 24% τις εισαγωγές και την επίγουσα επίσκεψη για καρδιακή ανεπάρκεια, τόσο σε σαχαροδιαβητικούς όσο και σε μη σαχαροδιαβητικούς, και μείωσε κατά 22% την ολική θνητότητα μόνο σε σαχαροδιαβητικούς. Το φάρμακο αυτό, όπως και το επόμενο το οποίο θα δείξω, η έμπαγλυφλοζίνη, ανήκουν στους αναστολείς του η μεταφορέα πρωτεΐνης γλυκόζης νατρίου 2, και φαίνεται ότι ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ως φάρμακα για το σαχαρόδι διαβήτη, φαίνεται ότι τελικά δεν μπαίνουν τόσο πολύ για το ζάχαρο και τη ρύθμιση του ζαχάρου στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά ουσιαστικά για την καρδιακή τους ανεπάρκεια, καθώς έχουν και μεταβολομικές δράσεις. Η έμπαγλυφλοζίνη, λοιπόν, σε παρόμοιο πληθυσμό ασθενών με κλάσμα εξωθήσεως κάτω από 40%, φαίνεται ότι μειώνει κατά 30% τις εισαγωγές για καρδιακή ανεπάρκεια. Ένα πολύ ενδιαφέρον φάρμακο είναι το Vericiguat, ο οποίος είναι ένας καινούριος παράγων, ο οποίος ενεργοποιεί ουσιαστικά τη γουανιδική κυκλάση. Το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης αυτής είναι η αύξηση της παραγωγής του κυκλικής μονοφοσφορικής γουανοσύνης. Φαίνεται ότι στη μελέτη αυτή η Βικτόρια, που συμπεριέλαβε 5.050 ασθενείς συμπτωματικούς, με κλάσμα εξωθήσεως μικρότερο ή ίσο του 45%, φαίνεται ότι το Vericiguat μείωσε τις εισαγωγές για καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει τη θνητότητα τόσο την ολική όσο και από καρδιαγγειακούς λόγους, αίτια. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σκεύασμα είναι ο ενεργοποιητής της καρδιακής μειοσύνης, το Mecaptive Mercabil, το οποίο φαίνεται να αυξάνει τη συσταλτικότητα με ενεργοποίηση της μειοσύνης, αύξηση της συστολής και τις δράσεις πάνω στο σαρκομέριο, η δράση του πάνω στο σαρκομέριο ουσιαστικά αυξάνει την ένταση της συστολής. Φαίνεται ότι στη μελέτη Galactic Heart Failure, η από του στόματος χορήγηση του φαρμάκου αυτού σε ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως κάτω από 35%, βελτίωσε το σύνθετο τελικό καταληκτικό σημείο καρδιαγγειακός θάνατος και εισαγωγές για καρδιακή ανεπάρκεια. Εδώ πλέον περνάμε σε μεταφραστικά πλέον εργαλεία, όπως είναι η αναστολή του microRNA 132. Τα microRNAs είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν διάφορα μονοπάτια μεταφραστικά. Το συγκεκριμένο microRNA 132 ουσιαστικά οδηγεί σε υπερτροφία, εμποδίζει, αν θέλετε, την αυτοφαγία και μάλιστα ευοδώνει σε πολλές περιπτώσεις την αυτοφαγία και την καταστροφή των μυοκαρδιακών κυττάρων, και επίσης διαταράσσει τη συσταλτικότητα μέσω μηχανισμών που αφορούν το ασβέστιο, τη διαχείριση του ασβεστίου. Ο αναστολέας αυτός του microRNA 132 ουσιαστικά αύξησε το πλάσμα εξωθήσεως, μείωσε το NT-proBNP, μείωσε τους δείκτες ίνωσης των μυοκαρδιακών κυττάρων και τέλος μείωσε και το εύρος του QRS, ουσιαστικά οδήγησε, με πολύ έτσι απλά λόγια, σε μια διαδικασία ανάστροφης αναδιαμόρφωσης και οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν το φάρμακο αυτό είχαν ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Μιλάμε για ασθενείς συμπτωματικούς, 2-4 κατά New York Heart Association, με ένα κλάσμα εξωθήσεως μεταξύ 30 και 50%. Όσον αφορά τις συσκευές μηχανικής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας, που έχουν μια μόνιμη ουσιαστικά μόνιμη δράση και σαν μόνιμη γέφυρα για μεταμόσχευση ή μόνιμη θεραπεία, φαίνεται ότι από αυτή την καταγραφική μελέτη η HeartMate 3, η οποία είναι μια φυγόκεντρος αντλία, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ πιο ελκυστικό προφίλ από άλλες αντλίες, έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά επιβίωση, συγκρίσιμα με αυτά της μεταμόσχευσης καρδιάς στα 2 χρόνια, 83% όπως βλέπουμε εδώ επιβίωση και 78% επιβίωση ελεύθερη εγκειακού εγκεφαλικού, με ελάχιστες, όπως βλέπουμε εδώ, άλλες επιπλοκές που αφορούν αιμορραγία ή θρόμβωση της αντλίας. Οι ασθενείς αυτοί έχουν μια βελτιωμένη ικανότητα για άσκηση και ποιότητα ζωής, όπως επίσης και βελτιωμένη συμπτωματολογία, αμέσως περίπου μετά την εμφύτευση της αντλίας, στους 6 συνήθως μήνες μετά από την αρχική εμφύτευση.
Όσον αφορά τα αλλογενή προγονικά καρδιακά κύτταρα, τις λεγόμενες καρδιόσφαιρες, φαίνεται από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει στην Καλιφόρνια ότι αναστρέφουν την αναδιαμόρφωση σε ισχεμική μυοκαρδιοπάθεια, σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου 4 εβδομάδες έως 10 μήνες μετά, η χορήγηση, η ενδοστεφανία χορήγηση των κυττάρων αυτών, με ένα κλάσμα, όπως βλέπετε, κάτω από 45%, οδήγησε σε μια διατήρηση του τελεοδιαστολικού όγκου, ενώ στην ομάδα πλασέ που βλέπουμε ότι αυξήθηκε ο τελεοδιαστολικός όγκος, σε μια διατήρηση του τελεοσυστολικού όγκου, ουσιαστικά στην ομάδα την control είχαμε αύξηση του τελεοσυστολικού όγκου και σε μια μείωση του NT προ BNP, χωρίς να έχουμε όμως μείωση της ουλής. Σε μη ισχεμική τώρα μυοκαρδιοπάθεια, σε μια πιλωτική πραγματικά μελέτη, την Dynamics, σε 14 ασθενείς με κλάσμα εξωθήσεως κάτω από 35%, πολύ συμπτωματικούς, 3 έως 4, η ενδοστεφανία χορήγηση των αλλογενών προγονικών καρδιακών κυττάρων στους 12 μήνες οδήγησε σε μια αύξηση του κλάσματος εξωθήσεως περίπου κατά 4 μονάδες και σε μια σημαντική μείωση του τελεοσυστολικού όγκου περίπου κατά 40 ml. Η δική μας, αν θέλετε, εμπειρία στο παρελθόν από την χορήγηση των όχι αλλογενών, αλλά των αυτόλογων προγονικών καρδιακών κυττάρων ενδοστεφανίως, δημιούργησε πραγματικά μια παρόμοια, θα λέγαμε, εικόνα στους ασθενείς μας, με μια βελτίωση του κλάσματος εξωθήσεως μικρή μεν, αλλά τόσο σημαντική ώστε οι ασθενείς αυτοί να παραμείνουν ασυμπτωματικοί για αρκετά χρόνια. Βλέπουμε ότι τόσο η ποιότητα ζωής όσο και το New York Heart Association Class, δηλαδή τα συμπτώματα, βελτιώθηκαν σημαντικά. Όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως, εδώ έχουμε τη μελέτη Paragon, η οποία ουσιαστικά έδειξε ότι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πρόσφατη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, όπως και σε γυναίκες, υπάρχει όφελος. Είναι οι δύο υποκατηγορίες ασθενών στις οποίες υπάρχει όφελος από τη χορήγηση του φαρμάκου, ενώ στη συνολική, αν θέλετε, στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης, δεν φαίνεται το φάρμακο αυτό να βελτίωσε σημαντικά την πρόγνωση. Ενώ το Vericiguat αντιστοίχως, είπαμε ότι είναι ένας ενεργοποιητής της γουανιλικής κυκλάσης, δεν βελτίωσε τόσο την ικανότητα για άσκηση, όσο και την ποιότητα ζωής ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως πάνω από 45%. Όσον αφορά τις εξελίξεις στην οξία καρδιακή ανεπάρκεια, πάλι μετανάλυση, αν θέλετε, μελέτης που αφορά τη Σακουμπιτρίλ Βαρζαρτάνη, η Pioneer Heart Failure, δείχνει ότι η βελτίωση όσον αφορά τις επανεισαγωγές και τον καρδιακιακό θάνατο με το φάρμακο αυτό όταν χορηγείται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, μετά τη σταθεροποίηση του ασθενούς, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλή πρόγνωση ανεξαρτήτως δόσης φαρμάκου. Βλέπουμε εδώ είναι χαμηλή δόση, εδώ είναι διάμεση δόση, εδώ είναι υψηλή δόση. Βλέπουμε ότι και στις τρεις κατηγορίες υπερέχει η Σακουμπιτρίλη Βαλσαρτάνη έναντι της Εναλαπρίλης. Πράγμα που σημαίνει ότι καλό είναι στους ασθενείς που νοσηλεύονται με οξία καρδιακή ανεπάρκεια να χορηγείται η Σακουμπιτρίλη Βαλζαρτάνη ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει κάποιο φάρμακο αναστολής του άξονα ρενίνης αγκιοτασίνης. Επίσης, ειδικά στους ασθενείς που έχουν νεοδιαγνωστεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ την μελέτη, την Transition, μια μελέτη η οποία ήταν παρόμοια με την Pioneer Heart Failure, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική βελτίωση της πρόγνωσης στους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ξαναδοκιμάσει οποιοδήποτε αναστολία ρενίνης αγκιοτεσίνης και ξεκίνησαν Σακουμπιτρίλη Βαλζαρτάνη εντός του νοσοκομείου λίγο πριν την έξοδο, και βλέπουμε ότι τα ανεπιθύμητα συμπτώματα είναι πάρα πολύ λίγα και η επίτευξη της δόσης στόχος ήταν υψηλότερη στην ομάδα των ασθενών που πήραν Σακουμπιτρίλη Βαλζαρτάνη. Εδώ είναι και μια δική μας συνεισφορά στην βιβλιογραφία κατά την προηγούμενη χρονιά, όπου σε ένα κείμενο συμφωνίας Ελλήνων ειδικών από διάφορα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, διατυπώσαμε έναν αλογό ρυθμό ενδονοσοκομιακής χορήγησης της Σακουμπιτρίλης Βαλζαρτάνης σε οξία καρδιακή ανεπάρκεια, όπου σε αυτό το συγκεκριμένο, αν θέλετε, άρθρο, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τους ασθενείς που είναι κατάλληλοι υποψήφοι για τη θεραπεία αυτή, με κάποια κριτήρια, αν θέλετε, σταθεροποίησης των ασθενών αυτών και την πρόταση για χαμηλές δόσεις έναρξης του φαρμάκου, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει καλή ανοχή του φαρμάκου και προοδευτική τυπλοποίηση εν συνεχεία κατά τη φάση, αν θέλετε, της επίσκεψης στο ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη αφορά την προτεομική ανάλυση 50 ασθενών, οι οποίοι είτε κατέληξαν είτε επανανοσηλεύτηκαν μετά από ένα επεισόδιο οξίας καρδιακής ανεπάρκειας,
Στο οποίο τι έδειξε η μελέτη αυτή, έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες πρωτεΐνες, όπως είναι τα μονοπάτια της γλουταθιώνης, της αργινίνης, προλίνης και του πυρουβικού, τα οποία σχετίζονται με δυσμενέστερη πρόγνωση. Αυτό ουσιαστικά το άρθρο σηματοδοτεί μια καινούρια, αν θέλετε, προοπτική αντιμετώπισης της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας μέσω στόχευσης των μονοπατιών αυτών, μέσω αναστολέων ή, αν θέλετε, ευοδοτών ενεργοποιητών των μονοπατιών αυτών. Στην Galactic Study, μια μελέτη που συμπεριέλαβε 788 ασθενείς, έγινε προσπάθεια πρώιμης και επιθετικής χορήγησης αγγειοδιασταλτικών σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια έναντι της συμβατικής θεραπείας. Ουσιαστικά, η επιθετική χορήγηση αγγειοδιασταλτικών περιλάμβανε τις πρώτες ώρες μητρώδη και υδραλαζίνη και εν συνεχεία τους αναστολής του άξονα. Φαίνεται όμως ότι δεν υπήρξε διαφορά όσον αφορά το σύνθετο τελικό καταληκτικό σημείο της μελέτης, που ήταν και πρωτογενές, την ολική θνητότητα, όπως επίσης και την επανεισαγωγή για καρδιακή ανεπάρκεια. Σε μετανάλυση, αν θέλετε, μιας μεγάλης γκάμας μελετών που αφορούν τη σερελαξίνη, όπου χορηγείται σε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, φαίνεται ότι ενώ οι μελέτες οι επιμέρους δεν έδειξαν σημαντικό όφελος, η μετανάλυση αυτή σε περίπου 11.000 ασθενείς έδειξε ότι η σερελαξίνη βελτιώνει την θνητότητα αλλά και την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας όταν χορηγηθεί για 48 ώρες. Η έμπαγλη φλοζίνη επίσης στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια είναι ο αναστολέας, όπως είπαμε, του συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης 2 SGLT2 inhibitors στην αγγλική γλώσσα. Φαίνεται να βελτιώνει τόσο τη διούρηση όσο και να μειώνει τα καρδιακά συμβάματα σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Φαίνεται όμως δεν βελτίωσε την δύσπνοια ή, αν θέλετε, το NT-proBNP. Βελτίωσε όμως αυτά τα τελικά καταληκτικά σημεία, τα οποία θεωρούνται αρκετά ενδιαφέροντα, και το φάρμακο αυτό και σε δική μας, αν θέλετε, παρατήρηση, βελτιώνει σε πρώτη φάση τον ενδαγκιακό όγκο, μειώνει τον ενδαγκιακό όγκο, λειτουργεί σαν διουρητικό περισσότερο και σε δεύτερη φάση φαίνεται ότι έχει ευεργετική δράση στην καρδιά με άλλους μηχανισμούς. Αυτή η μελέτη, η οποία είναι και από τις, αν θέλετε, πολύ ενδιαφέρουσες που δημοσιεύτηκαν μέσα στο έτος, είναι η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης και ΕΚΜΟ σε παιδιατρικούς ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι παρουσίασαν οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπουμε ένα κλάσμα εξωθήσεως περίπου στο 35%. Η χορήγηση λοιπόν ανοσοσφαιρίνης στο 70% των ασθενών και ΕΚΜΟ σε ένα ποσοστό το οποίο έφτασε στο 30%, οδήγησε, βλέπετε, σε μια βελτίωση του κλάσματος εξωθήσεως μέχρι την 7η ημέρα, 60% το κλάσμα εξωθήσεως στην πλειοψηφία των ασθενών και είχαμε 0 θανάτους. Ίσως είναι μια καινούργια, αν θέλετε, προοπτική αντιμετώπισης ασθενών που παρουσιάζουν οξεία καρδιακή ανεπάρκεια μετά από COVID-19. Η σταροξίνη, η οποία είναι ένας παράγων ο οποίος αφορά το ΣΕΡΚΑ, ευουδώνει το ΣΕΡΚΑ, βελτιώνει τόσο τη συστολική και τη διαστολική λειτουργία σε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, απομένει να δούμε μεγάλες μελέτες οι οποίες θα αφορούν ουσιαστικά την έκβαση των ασθενών και το πώς το φάρμακο αυτό βελτιώνει, αν θέλετε, και την επιβίωση, την πρόγνωση των ασθενών. Και εδώ ο σίδηρος, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τον καρβοξυμακτοζητικό σίδηρο, ο οποίος χορηγήθηκε μετά τη σταθεροποίηση των ασθενών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, με κλάσμα εξωθήσεως κάτω του 50%, φαίνεται ότι βελτιώνει την, αν θέλετε, επανεισαγωγή των ασθενών για καρδιακή ανεπάρκεια. Τέλος, η σόταγλη φλοζίνη ήταν η χρονιά των SGLT2 inhibitors, το αναφέραμε και πιο πριν. Φαίνεται ότι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μια πρόσφατη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και είναι διαβητικοί όσον αφορά την πλειοψηφία τους και έχουν ένα χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, φαίνεται ότι όταν χορηγηθεί το φάρμακο αυτό, βελτιώνεται το σύνθετο τελικό σημείο που αφορά τον καρδιακιακό θάνατο και τις νοσηλίες και επισκέψεις για καρδιακή ανεπάρκεια. Απλώς να πούμε ότι η μελέτη αυτή δεν έδειξε διαφορές στα επιμέρους καταληκτικά σημεία, στο θάνατο ή στις νοσηλίες, παρά μόνο στο σύνθετο σημείο, διότι σταμάτησε πρόωρα λόγω ουσιαστικά απόσυρσης της επιχορήγησης από το σπόνσορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.